Μαζί μας σήμερα είναι η μητέρα της, η κυρία Μέρη Χρήστου Κυριάκου, είναι η μητέρα της Λίλης. Καλή σας ημέρα, κυρία Κυριάκου. Καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ έτσι που είστε μαζί μου εδώ για να μοιραστείτε αυτό το συμβάν. Η Λίλη μπορεί να έφυγε, αλλά φαίνεται ότι έχετε κάνετε τόση μεγάλη δουλειά και τόση μεγάλη αγώνα διαφώτισης για να ενημερώσετε όλους εμάς για αυτή την άγνωστη ασθένεια του αίματος, την HLH, μια αυτοάνωση ασθένεια. Τι είναι αυτή η ασθένεια, αγαπητή κυρία Κυριάκου? Okay, δεν είμαι γιατρός και όλες τις γνώσεις που έμαθα είναι ποτές, πολλές τις έρευνες που έκανα. Είναι μια αρρωστία που καναβαλίζεται, να σας το πω έτσι, το σώμα από μέσα έξω. Μπορεί να μην έχει καθόλου συμπτώματα, εκτός από τα συνηθισμένα, να σπέμπω, να είναι ψηλών πυρετών, πόνο στο στομάχι, νεμετούς, που μπορεί να παρουσιαστεί σαν οτιδήποτε. Ναι. Η Λίλη, πόσο καιρό είχε το πρόβλημα αυτό το αιματολογικό, κυρία Κυριακού? Αντιμετωπίσαμε το την ημέρα που την επήρα στο νοσοκομείο. Δεν είχε καθόλου συμπτώματα ο Μπρίτσερα. Καθόλου. Μάλιστα. Πήγαμε στις 1 του Φεβράρι, 12 το μεσάνυχτα, στο Γενικό Νοσοκομείο. Επειδή είχε από το Σάββατο που παραπονιέται το μωρό, να σου πω ότι δεν ένιωσε καλά. Έδωσα τα συνηθισμένα, να σου πω, το αντιπυρητικό, τα τσάλια, να δούμε τι θα γίνει. Εγώ είχα την εντύπωση ότι μπορεί ήταν ο τυφλός. Ναι. Είμαστε στο Γενικό Νοσοκομείο 3 ώρες. Ήταν όλοι καταπληκτικοί, να μην πω κάτι άλλο, και είπε μας πρέπει να πάτε οπωσδήποτε στο Μακάριο. Πήγαμε στο Μακάριο, εντός σε 2 με 3 ώρες είχα τη διάγνωση και ξεκινήσαμε να σου πούμε το πόλεμο. Μάλιστα. 2 το Φεβράρι το μωρό μπήκε σε τεχνητό κόμμα με αναπνευστήρα και ξεκινήσαμε τα φάρμακα ενταφλέβιον για την νοσηλεία. Ναι. Παλέψασαν όλοι, κύριε Ανδρέα, και οι γιατροί και η Λίλη. Καταλαβαίνω τώρα που έρχεται στη μνήμη σε όλο αυτό, πού να ξεχάσεις, το παιδί μπορεί να έφυγε, αλλά το μυαλό της μάνας σίγουρα δεν μπορεί να ξεχάσει πράγματα. Πέστε μου κάτι, είναι μια αυτοάνωση ασθένεια, ναι, που προσβάλλει συνήθως παιδιά, έτσι? Παραπάνω φορές, ναι, αλλά μπορεί να χτυπήσει όποτε και σε όποιον. Χωρίς να πω γιατρικές κουβέντες, επειδή είπαμε ότι δεν είμαι γιατρός, υπάρχει 2 είδη, όπως ερευνήσα, να σου πω τα πράγματα. Είναι το primary, που είναι γενετικό, ναι, ή το secondary, που είναι, παρουσιάζεται από κάποιον λόγο, ας το πούμε, ιός, μικρόβιον, τέτοιον πράγμα, να πούμε. Όμως με τη Λίλη έκαναν τόσες πολλές αναλύσεις, τόσο πολλά πράγματα και δεν βρέθηκε το γιατί. Διότι με τις έρευνες που έκανα εγώ, είναι περίπου 5% από όλες τις περιπτώσεις είναι άγνωστος ο λόγος. Ανήκει μέσα στα σπάνια νοσήματα, αντιλαμβάνομαι, που ακόμα κανείς δεν μπορεί με βεβαιότητα να πει ποια εξέλιξη θα έχει και πότε θα έχει θεραπεία. Ναι. Μάλιστα. Και όσο καταλαβαίνω, η Λίλη είναι η 3η περίπτωση στην Κύπρο εντός τα τελευταία 10 χρόνια. Μάλιστα. Λοιπόν, να είναι καλά να τη θυμόμαστε εκεί πάνω όλοι, εσείς ιδιαίτερα. Ας ελπίσουμε ότι με την πάροδο των χρόνων, με την επιστήμη που θα βελτιώνεται, θα βρεθούν οι τρόποι
να μην χάνουμε τα παιδιά μας έτσι άδικα και τόσο γρήγορα. Κοιτάξτε, κύριε Ανδρέα, δυστυχώς στην Κύπρο, ως άτομα που αντιμετωπίζαμε αυτόν το σκεπτικό για να κάνω συνέρευνες, φαρμακευτικές εταιρείες, μιλήσα για ένας πιο βουλευτές, για να δω αν έχει κάτι που μπορούν να κάνουμε για να μαθευτεί για αυτήν την αρρώστια. Και δεν είχα καν απαντήσεις πολλές φορές. Και μια περίπτωση είπε μου ότι δεν μας συμφέρει οικονομικά. Όμως, μέσα στην ιστοσελίδα της Μιτσάς, είχα αναδεί κάποιος, έχω προσεγγίσει Καναδά και Αγγλία, μάλιστα, οι οποίοι μαζεύουμε λεφτά σε αυτές τις χώρες για να κάνουν έρευνες. Έρευνα. Και στο Καναδά, στο Toronto Sick Kids Hospital, ο σκοπός τους που δεν είχα καθόλου περιπτώσεις HLH, δεν ήξεραν καν για το HLH, κάνουν τώρα ερευνητικό χώρο για το HLH για να μαζεύουν τα λεφτά. Θέλουν να κάνουν την HLH Registry για να μπορέσουν οι διεθνείς ερευνητές και γιατροί να μαζεύονται για να απλωθούν τις γνώσεις, θεραπείες, κοινούς έρευνες, φάρμακα. Και θα ήθελα πάρα πολλά να μπορούσαμε να κάνουμε και τέτοιο πράγμα στην Κύπρο. Να πιέσουμε κι εμείς κι εσείς να το καταφέρουμε αυτό και στη μνήμη της Λίλης, αλλά και για να δούμε πώς αντιμετωπίζει το πρόβλημα και από άλλα παιδιά που τυχόν να το έχουν. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Κυριάκου.